Σήμερα είχαμε εκλογές στην Ένωση των Ακρανάνων Λογοτεχνών, εδώ στον ωραίο χώρο, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, που τίμησαν αρκετοί σημαντικοί πεζογράφοι και ποιητές και πολλοί και από την Ετωλοκαρνανία, στην οποία τα πρώτα τοπήματα έγραψε και ο Παλαμάς, από εκεί ο Χατζόπολος, και θέλουμε, ευελπιστούμε, να βάλουμε νέους ανθρώπους να συνεχίσουν αυτό το έργο της ποίησης και της συγγραφής και αναδείξαμε σήμερα τα νέα στελέχη. Στο περασμένο συμβούλιο ήμουν γραμματέας για 2 χρόνια και κάναμε διάφορα πράγματα που ήταν άξια του ονόματος που φέρνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ένωση είναι ένα ιστορικό σωματείο εδώ και 50 χρόνια περίπου. Λοιπόν, και έχουν αναδειχθεί πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς και ποιητές ετωλοί και ακαρνάνες και ειλικρινά το έργο που έχει παράξει είναι σημαντικότατο. Σήμερα είχαμε εκλογές παρά τις αντίξιες συνθήκες. Όπως είδατε, ήρθε πολλοί κόσμος και ψηφίσαμε για να τιμήσουμε και το θεσμό και να δώσουμε την όποια καλή συνέχεια στην Ένωση Ετωλοκαρνάνων Λογοτεχνών. Πρόκειται για την Ένωση Ετωλοκαρνάνων Λογοτεχνών, η οποία έχει μία δραστηριότητα χωρίς να κομψεύεται και χωρίς να πολυεμφανίζεται. Ποια είναι η δημιουργική της παρουσία? Εκτός από την διοργάνωση διαλέξεων στην αίθουσα της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας άλλοτε, το κύριο έργο της είναι η έκδοση του περιοδικού Παρουσία, μια έκδοση λόγου και τέχνης. Το περιοδικό αυτό, όχι κατά την γνώμη μου, ούτε κατά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημιουργικά και ενοποιητικά ενεργεί, αλλά κατά την γνώμη και των ειδημόνων, είναι ένα από τα καλύτερα περιοδικά με περιεχόμενο πολύ υψηλό. Περιεχόμενο που αναφέρεται κυρίως στην πατρίδα, στη θρησκεία, περιεχόμενο παραδείγματος χάρη τα τελευταία 4 τεύχη είναι αφιερωμένα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Αυτό το περιοδικό εμείς θα φύγουμε σαν άνθρωποι, αυτό είναι το μοιραίο και το πεπρωμένο του κάθε ανθρώπου, το περιοδικό όμως αυτό θα μείνει. Νομίζω ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος του Αρχείου Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών που εξέδιδε ένας από τους επικεφαλής, ήταν ο δασκαλός μου, ο Ιωάννης Θεοδρακόπουλος. Τόσο ηλεγμένο, καθαρό και πνευματικό είναι το περιεχόμενο της παρουσίας. Ποιος είναι ο πυρήνας του? Η Ελλάδα. Δεν έχει καμία κομματική ή πολιτική χρειά, δεν πρέπει να έχει, αλλά στέκεται καθαρά στην πνευματική και ερευνητική και επιστημονική όχθη της ιστορίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7 μελές. Γενικός Γραμματεύς είναι στο Συμβούλιο ο κύριος Ευάγγελος Σπύρου, ένας εκλεκτός πρώην μαθητής μου και νυν συνεργάτης μας, γιατί είναι ο Γενικός Γραμματεύς και καταλαβαίνετε ότι είναι μία από τις κινούσες δυνάμεις αυτού του περιοδικού, και όλα τα μέλη, η Αντιπρόεδρος, η κυρία Καλλιρόη Αγγελάκη, επίσης και όλα τα μέλη με μια καρδιά, με ένα στόμα, με μια ψυχή προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της οργανώσεως, της ενώσεως Ετωλοκαρνάνων Λογοτεχνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τον κορονοϊό σήμερα έχουμε πολλούς εδώ ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν και τόλμη και συνέπεια και ήθος. Πόσο θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε αυτή την δημιουργική, νομίζω, παρουσία εδώ.